Αντικείμενα μεγάλη αρχαιολογική και θρησκευτική αξία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από την αστυνομία την Τρίτη σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία ενό ιερέα σε χωριό του Δήμου Δοδόνη. Αστυνομική τη Υποδιεύθυνση Ασφάλεια Ιωαννίνων, στο πλαίσιο αξιοποίηση πληροφοριών, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του ιερέα, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν, σύμφωνα με αρχαιολόγο τη Εφορία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, τα εξή αντικείμενα. Ένα θείο και ιερό Ευαγγέλιο, έτους 1818, καθώς και ένα χάλκινο νόμισμα κλασικών ή χρόνων, με παραστάσεις κεφαλής και σκύλου, τα οποία εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. Έναν ξύλινο σταυρό με παράσταση σταύρωσης προερχόμενο από απόλυξη τέμπλου και επίσης δύο θρησκευτικές εικόνες προερχόμενες από απόλυξη τέμπλου, μία δίζωνη θρησκευτική εικόνα, δύο εκκλησιαστικά βιβλία, ένα εκκλησιαστικό βιβλίο Ευαγγέλιο και Τρία οθωμανικά νομίσματα που χρίζουν περαιτέρω διερεύνηση. Κατασχέθηκε επιπλέον χρηματικό ποσό 28.050 ευρώ, η προέλευση του οποίου ερευνάται. Τα κατασκευθέντα αντικείμενα θα αποσταλούν για εξέταση στην εφορία αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, ενώ ο συλληφθή με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρο του από την υποδιεύθυνση ασφάλεια Ιωαννίνων, οδηγήθηκε στον Ισαγγελέα πλημελιωδικών.